Με έναν διαφορετικό και εξόχως αποτελεσματικό τρόπο γιόρτασαν την ημέρα περιβάλλοντος στη λίμνη της Αγιάς. Με πρωτοβουλία της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ομάδες και απλοί πολίτες τίμησαν την έννοια του εθελοντισμού, συμμετέχοντας μαζικά στις εργασίες αποψήλωσης και καθαρισμού του υδροβιότοπου, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απίστευτο. Μέσα σε 2 ώρες αυτοί οι 80 και πλέον άνθρωποι που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, νομίζω ότι έχουν δείξει με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει εθελοντισμός στην πράξη, που είναι πολύ μεγαλύτερη αξία του οποιαδήποτε άλλη λέξη, από οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό που άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι και στις αρχές του εθελοντισμού, αλλά και στις παραπολιτικές αξίες, στην προστασία του περιβάλλοντος, προσήλθαν εθελοντικά εδώ πέρα να βοηθήσουν σε αυτή την δράση. Για τη φιλοπεριβαλλοντική δράση επιστράτευσαν τρακτέρ, θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίωνα προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας σε ένα οικοσύστημα 13 στρεμμάτων, το οποίο αποτελεί όση δροσιάς και χώρα αναψυχής για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα του νομού και ίσως και της Κρήτης. Κάτι το οποίο ίσως δεν έχει αναδειχθεί. Αν δούμε, δηλαδή, πάρουμε υπόψη ότι έχουμε τη λίμνη της Αγιάς, τις πηγές που έχουμε εδώ δίπλα, και αυτό το φυσικό περιβάλλον και την έκταση πραγματικά που έχει, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα που έχουμε τουλάχιστον στο νομό Χανίων. Από νωρίς το πρωί σήκωσαν τα μανίκια μέλη του εθελοντικού κλιμακίου εκτάκτων αναγκών της Αγιάς, το τάγμα εθνοφυλακής της 5ης ταξιαρχίας πεζικού, αλλά και κάτοικοι της περιοχής με την υποστήριξη του Ερυθρού Σταυρού. 4 τρακτέρ, 4 με καταστροφέα, υπάρχουν 18 θαμνοκοπτικά, υπάρχουν 4 αλυσοπρίωνα. Και υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε με ψαλίδια, ηλεκτρικά, τζουγκράνες για τον καθαρισμό. Βλέπετε το αποτέλεσμα ότι είναι πραγματικά απίστευτο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 25 μέλη της Εθνοφυλακής Χανίων και βοηθούμε την πολιτική προστασία στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του ελληνικού στρατού σε αποψήλωση και αποκομιδή απορριμμάτων στο κέντρο, στο πάρκο της Αγιάς. Στο χώρο το δικό μας, ας προσφέρουμε 1-2 ώρες εθελοντική εργασία. Μην δίνουμε τροφή σε φωτιά, μην δίνουμε τροφή σε σπιθύρα. Να δείξουμε πραγματικά ότι το προάβλιο στο περιβάλλον χώρο μας πρέπει να είναι καθαρός. Στα σχέδια της περιφέρειας τέλος είναι η περιοχή της Αγιάς ως χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλους να αναδειχθεί ως περιπατητική διαδρομή με εκπαιδευτικό και περιηγητικό περιεχόμενο.